Να πάμε ωστόσο στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου και σε λίγα λεπτά να δούμε εικόνα και από, και από τη Δεδάλου. Ο Μανώλης Κουμαντάκης. Κύριε Κουμαντάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Παρακολουθήσα τη συνάδελφο, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου. Υπάρχει κόσμος. Νομίζω έχουν ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες και σας και των εμπόρων και των συναδέλφων σας. Κατεβαίνει κόσμος της αγοράς και έχουμε τη διαμόρφωση αρχικά ενός θετικού κλίματος. Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι δύο μήνες ήταν η αγορά κλειστή. Έτσι. Και ειδικά αυτές τις δύο μήνες ήταν καθοριστικοί μήνες, που ειδικά για την ένδυση, πώληση και κάποιους συγκεκριμένα προϊόντα, οι μήνες αυτές ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο του τζίρου του χρόνου από ήταν όλος ο χρόνος. Έτσι είχαν ανάγκες στην κοινωνία, παρά τα προϊόντα που έχει η κοινωνία, και έπρεπε να καλύψει ανάγκες. Από τη Δευτέρα, παρότι ο καιρός ήταν λίγο αρκετά άστατος, αρκετοί πολίτες και νοικοκυριά ήρθαν στην Ηρακλείο, μέσα στο Ηράκλειο, και χθες ήταν μια μέρα που υπάρχει έτσι μια ένταση του κόσμου που θέλει να καλύψει τις ανάγκες τους, φαίνεται ότι θέλει να καλύψει τις ανάγκες τους. Έχουμε μπει και στην εκδοτική περίοδο, γι' αυτό και πιέζαμε έντονα από τις αρχές του Δεκεμβρίου ότι πρέπει να ανοίξει η αγορά. Θα παραταθεί η εκδοτική περίοδος, γιατί μία εβδομάδα πάνω κάτω υπάρχει χάθηκε. Υπάρχει ενδεχόμενο, ναι, ζητάμε να ανοίξει μετά το τέλος Φεβρουαρίου, τουλάχιστον 15 μέρες, μα ούτως ή άλλως και με βάση την εκδοτική περίοδο που εδώ στην Κρήτη έχουμε εφαρμόσει σε όλους τους νομούς και σε όλους τους εμπορικούς συλλόγους και όλες τις αντιπεριφερειάρχες, έχουμε εκφράσει ότι κάθε, όπως και πέρυσι και φέτος, η ενδιάμεση εκδοτική περίοδος είναι συνέχεια της μεγάλης εκδοτικής περίοδου, δηλαδή από τη 1 έως 15 Μαρτίου. Οπότε υπάρχει ο κόσμος να καλύψει τις ανάγκες του με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι επί όλο το χρονικό διάστημα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου lockdown, το λιανικό εμπόριο είχε πραγματικά εφαρμόσει τους κανόνες του υγειονομικού χαρακτήρα και γι' αυτό το λόγο και εδώ στην Κρήτη δεν υπήρχε διασπορά από το λιανικό εμπόριο και από τις αγορές στο πρόβλημα αυτό της Κρήτης, γι' αυτό και δεν είχαμε και ιδιαίτερο πρόβλημα. Γι' αυτό και λέγαμε και φωνάζαμε και συνεχώς... Ενώ να πω αυτή τη στιγμή, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι βλέπουμε και ζωντανή εικόνα από την πλατεία των Λιονταριών. Ο Στέλιος Χανιωτάκης, ο συνάδελφος, βρίσκεται στο σημείο και μας μεταφέρει εικόνα με καταναλωτές οι οποίοι έχουν κατέβει στο κέντρο προκειμένου να καλύψουν έτσι ανάγκες τους. Αρκετός κόσμος, δεν ξέρω κύριε Κουμαντάκη αν έχετε τη δυνατότητα τηλεοπτικά να παρακολουθήσετε την εικόνα που μεταδίδουμε. Από αυτά, έχω συνεχώς μια αρχική... Βέβαια, αρκετός κόσμος. Ολοκληρώστε. Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι είχαμε ζητήσει για να μην υπάρχει συσσόρευση και συγχρονισμός, επειδή υπήρχε ανάγκη των καταναλωτών που θα κατεβάζουν στην αγορά μέσα να ζητήσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους, να είναι από 150 μέτρα τα καταστήματα και κάτω, που να υπήρχε η δυνατότητα του υγειονομικού χαρακτήρα να μην προκύψει. Σήμερα όμως και χθες ακούω συνεχώς μηνύματα ότι ο κόσμος, παρότι έχουμε εκφράσει στα νοικοκυριά και συνεχώς με όλους τους τόπους ότι να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις, να στηρίξουν όσο μπορούν και όσο θέλουν να εκφράσουν τις ανάγκες τους μέσα από τις τοπικές επιχειρήσεις, τις ντόπιες επιχειρήσεις, που είναι και επιχειρήσεις τέτοιες που ο υγειονομικός χαρακτήρας δεν θα προσδώσει μια δυναμική, ας πούμε, στο πρόβλημα της υποτιμολογίας. Παρ' όλα αυτά, διαπιστώσα σήμερα ότι δεν υπάρχει κάπου σε μεγάλες πολυκαταστήματα και πολυεθνικές. Βλέπω έτσι απ' έξω κόσμος ο οποίος δεν τηρεί έτσι λίγο τα δεδομένα. Θα ήταν άδικο κάποια στιγμή που κάναμε ένα μεγάλο αγώνα να ανοίξουν την αγορά, την καταστροφική κατάσταση των λιανικού εμπορίου και που ένα κόστος τεράστιο που δεν μπορεί να καλυφθεί και από το κράτος, από κανένα,
θα ήταν άδικο να βρεθούμε σε μια κατάσταση πάλι lockdown, αν δεν προσέχουμε. Να βρεθεί ένας τρόπος εκεί που συσκροτείται πολύ μεγάλος κόσμος, έξω από τις πολυεθνικές, έχουν μια τάση ο κόσμος να στηρίζει αυτές τις επιχειρήσεις, στους ερεύσεις κεφαλαίου κλπ. Τουλάχιστον να είναι προσεκτικοί, να μην είναι, θα είναι άδικο να επανέλθουμε σε καταστάσεις. Προσοχή από όλους, κύριε Κουμαντάκη, είτε βρισκόμαστε έξω από μια πολυεθνική, είτε βρισκόμαστε έξω από μια μικρομεσαία επιχείρηση, είτε βρισκόμαστε έξω από μια επιχείρηση στη γειτονιά μας. Δυνατοτήτων που έχουν σε όρους κλπ. Είναι με πολύ απόλυτο τρόπο. Βγαίνουν πολλοί συνάδελφοί σας στην Αθήνα, θα φέρω ένα παράδειγμα, και λένε ότι πηγαίνουμε καλύτερα σε σχέση με την εκπτωτική περίοδο πέρυσι. Ναι, δηλαδή... ναι, είναι γεγονός. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη της κοινωνίας, κύριε Περιδόπουλε. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ήταν σχεδόν η αγορά και το καλοκαίρι, μην ξεχνάτε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να εκφραστούν μέσα από κινήσεις, αγοραστικές κινήσεις κλπ. Ήταν ένα χρόνος καταστροφικός. Τώρα φαίνεται ότι έχει ανάγκη η κοινωνία να καλύψει ανάγκες και υπάρχει μια δυναμική. Αυτή τη δυναμική να προσέχουμε να μην την χάσουμε τη στιγμή που κάνουμε μια μεγάλο αγώνα για να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Να προσέχουμε λιγάκι. Εκεί που υπάρχει συγκροτισμός, είτε να στηρίξουν τις ανάγκες τους με πιο μικρές επιχειρήσεις που μπορούν με καλούς τρόπους υγειονομικού χαρακτήρα να καλύψουν τις ανάγκες τους, αλλά αν θέλουν οπουδήποτε να πάνε, τουλάχιστον προσέχουν ιδιαίτερα στις αποστάσεις, σε όλα τα στοιχεία αυτά που πρέπει να χαρακτηρίσουν. Μάλιστα. Για να μπορέσουν να κρατήσουν και πολύ... τον υγειονομικό χαρακτήρα μακριά από αυτό που έχουν. Και συνάδελφοί σας περιμένουν πώς και πώς να ανοίξει και η εστίαση. Είναι μία αλυσίδα, ξέρετε, το άνοιγμα της εστίασης θα φέρει και άνοδο και στο δικό σας τζίρο και στο λιανικό εμπόριο και στις επιχειρήσεις. Είναι μια αλληλουχία παραγωγικών, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, οικονομικών χαρακτών κινήσεων, που η μία στηρίζει την άλλη και είναι μια αλληλουχία δεδομένων που βοηθούν ένα την άλλη και ουσιαστικά βοηθούν την τοπική οικονομία. Κύριε Κουμαντάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας.